Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Μετά από την απίστευτη επιτυχία που είχε το πρόσφατο βίντεο «Γνώρισα έναν Νάρκισσο και του φίλου του» στο κανάλι μας, κοίταξα λίγο τώρα πρωτού γυρίσω αυτό το βίντεο, έχει πάνω από 20.000 θεάσεις και αρκετός κόσμος έχει γελάσει και διασκεδάσει με αυτό. Μετά από αυτή την επιτυχία λοιπόν έρχεται και το sequel, η συνέχεια. Η μάνα του Νάρκισσου και του φίλου του, μέρος δεύτερο. Καλησπέρα και πάλι Θέκλα μου, καλησπέρα φίλοι. Σε ευχαριστώ πολύ που ασχολήθηκες με το δικό μου θέμα. Μιας λοιπόν και στο vlog έθιξες το θέμα των γονιών ενός Νάρκισσου, δράττω με τις ευκαιρίες να συμπληρώσω στην ιστορία που περιέγραψα τη συμπεριφορά των δικών του γονιών. Ναι, θέλουμε να μάθουμε. Ναι, μας ενδιαφέρει το ζήτημα, θέλουμε να μάθουμε. Είναι μια ωραία πάσα να μας το αναλύσεις. Οι γονείς λοιπόν του 40χρονου που πακέτο με τον φίλο του είναι φαινομενικά η κλασική ελληνική οικογένεια που καμαρώνει για το γιο της, τον πιέζει να τον παντρέψει με ένα καλό κορίτσι, αλλά μέχρι να γίνει αυτό δεν μπορεί να τον διώξει από το σπίτι. Τι μου θυμίζει αυτό άραγε, πόσες πολλές ιστορίες μου θυμίζει αυτό. Κάποια στιγμή τον είχα ρωτήσει πώς αντέχει η μάνα σου να περιποιείται και εσένα και τον πατέρα σου. Ήθελα να πω και τον φίλο σου, αλλά κρατήθηκα. Και η απάντηση του ήταν να είναι γερή να τα κάνει αυτά για πολλά χρόνια ακόμη. Η μητέρα κάνει τα πάντα και τρέχει για όλους αυτή. Αυτός φυσικά, όπως κατάλαβες, δεν ασχολείται ούτε με την καθαριότητα του σπιτιού, ούτε με μαγείρεμα, ούτε με ψώνια. Σιγά μην βρει ώρα να ασχοληθεί. Όλοι με το φίλο του ασχολείται, είπαμε. Ούτε ανήκει στην κατηγορία των γυμνασμένων Νάρκισσων. Τα βρίσκει όλα τέλεια πάνω του έτσι κι αλλιώς. Και το τελειότερο είναι ο φίλος του, είπαμε. Εδώ θέλω να πω κάτι. Επειδή είδα κάποια σχόλια που έλεγαν ότι σίγουρα είναι μικρός ο φίλος του, θέλω να σπάσω δύο αστικούς μύθους. Ο πρώτος αστικός μύθος είναι ότι το μέγεθος παίζει ρόλο στον άνδρα. Αυτός είναι ένας μύθος. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Και αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, έχοντας δει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες ζευγάρια στο γραφείο μου και πολλές φορές και για συμβουλευτική στα θέματα της ερωτικής του ζωής, το μέγεθος δεν παίζει ρόλο. Το μέγεθος του μωρίου του ανδρός. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η σχέση του ζευγαριού, εάν υπάρχει ερωτική έλξη ανάμεσα στο ζευγάρι και αν και οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την ερωτική σχέση ασχολούνται ουσιαστικά και με το σώμα τους και με το σώμα του συντρόφου τους. Και για να το πάρω ακόμη περισσότερο, να το πάρω ακόμη παρακάτω, πολλές φορές μου έτυχε περιστατικό στο οποίο μια γυναίκα να πατάει τον άνδρα της, ο οποίος είχε μεγάλο μόριο, με έναν εραστή που να έχει μικρό μόριο. Οπότε ας σταματήσουμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις περί μεγέθους του μορίου. Εντάξει. Αν μια γυναίκα συναντήσει έναν άνδρα με τον οποίο δεν υπάρχει ερωτική έλξη και τύχει το μόριο του να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλο, μπορεί να το αποδώσει λανθασμένα και εσφαλμένα στο μέγεθος του μορίου. Είμαι σίγουρη για αυτό που σας λέω, γιατί το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και αντιλαμβάνεστε πως ο κόσμος πάει στο ψυχολόγο και μιλάει ειλικρινά, πληρώνει για να μιλήσει ειλικρινά, δεν λέει αερολογίες. Τώρα, ο άλλος μύθος είναι ότι όλοι οι Νάρκισσοι έχουν μικρό πουλί. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Καμία σχέση. Ίσα ίσα που επειδή επικρατεί ο πρώτος μύθος ότι το μεγάλο πουλί είναι καλύτερο από ένα πουλί μικρότερου μεγέθους, αρκετοί Νάρκισσοι μπορεί να έχουν ήδη μεγάλο πουλί και αυτό το μεγάλο πουλί να τους κάνει να νιώθουν πολύ σπουδαίοι. Ξαναλέω όμως αυτή την άποψη, η οποία δεν είναι μόνο προσωπική μου άποψη, είναι και άποψη πολλών ανθρώπων βιωματική, ότι το μέγεθος δεν παίζει ρόλο. Αυτά που παίζει ρόλο είναι ο ερωτισμός και η ερωτική χημεία σε ένα ζευγάρι. Πάμε παρακάτω. Για να μην σας πω και για το Κάμα Σούτρα, το αρχαίο βιβλίο, το ειδικό, το οποίο το έχω διαβάσει σε μετάφραση από το αρχαίο πρωτότυπο στα αγγλικά, το οποίο όσον αφορά στα μεγέθη λέει το εξής. Λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ταιριάζουν στα μεγέθη με διάφορους ανθρώπους. Δηλαδή δεν υπάρχει καλό μέγεθος και κακό μέγεθος, υπάρχει ταιριαστό μέγεθος και ατέριαστο μέγεθος. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν να τους ταιριάζει το μεγάλο μέγεθος, αν έχουν πραγματικά ερωτικά συναισθήματα με έναν άνθρωπο που έχει ένα διαφορετικό μέγεθος, μπορεί να νιώσουν την ίδια, αν και μεγαλύτερη ερωτική ικανοποίηση, γιατί ο ερωτισμός δεν είναι μόνο στο hardware, δεν είναι μόνο στα εξαρτήματα, είναι και στο software, είναι και στο λογισμικό, είναι και στο μυαλό, στις σκέψεις και στα συναισθήματα. Λοιπόν, πάμε πίσω στον Νάρκισσο και το φίλο του. Όταν δεν δουλεύει θα ξυπνήσει από τις 2 το μεσημέρι και μετά. Καλά. Οι γονείς του βέβαια δεν θα τον ενοχλήσουν μέχρι τότε. Κοιμάται το παιδί, λένε. Βέβαια, να μεγαλώσει, να αναγιωθεί. Όταν με το καλό ξυπνήσει θα φάει και θα συνεχίσει πάλι στο κρεβάτι, σερφάροντας τα μύτια μέχρι να βραδιάσει και να βάλει το κουστούμι του για έξοδα. Βέβαια, με κουστούμι είπαμε θα πάει, όπως πάμε εμείς χωρίς κουστούμια. Μόλις το δουν οι γονείς του θα πούν «Τι κούκλος που είσαι, φτουφτού, φτουφτού». «Τι κούκλος», όπως λέω εγώ στο Λάκη, «Τι κούκλος που είσαι». Είσαι ο πιο ωραίος σκύλος, έτσι γι' αυτό λέει «Τι κούκλος που είσαι, φτουφτού». Στο σπίτι μαγειρεύουν εννοείται μόνο τα φαγητά που αρέσουν σε αυτόν, βέβαια. Εγώ τους ανθρώπους δεν τους είχα γνωρίσει, καθώς ήταν απαγορευτικό να πλησιάσω το σπίτι του. Αλλά μου τα έλεγε ο ίδιος και καμάρωνε. Βέβαια, τέτοιους γονείς να έχεις είναι να μην καμαρώνεις, να σου λένε φτουφτού, να σε ταΐζουν, να σε ποτίζουν, να σε υπηρετούν, να σε κανακεύουν στα 40 σου, φτουφτουφτουφτουφτου, σε όλους σας. Επίσης έβλεπα τη μητέρα του στο Facebook να πλημμυρίζει με καρδούλες τις φωτοπόζες του γιού της και να σχολιάζει. Και είναι μεγαλύτερη σου φαν η μαμά μου, να ζήσετε. Αντί να του πει να αναλάβει τις ευθύνες του σε αυτή την ηλικία, τον επικροτεί κιόλας για τη ζωή που κάνει. Θα τρελαθώ, όχι να μην τρελαθείς. Μείνε μακριά από το τρελόσογο, να μην τρελαθείς. Σε παρακαλώ. Αυτός παρουσιάζει προς τα έξω ένα προφίλ δεμένης οικογένειας με τραπέζια, βόλτες, όλοι μαζί στο εξοχικό μαζί. Εκτός από τις φάσεις που πάει μόνος του στο εξοχικό και κάθεται γυμνός πάνω στις καρέκλες που πάει και μετά και κάθεται η μάνα του για να το σκρολάρει στα social media, στο tablet, ξέρω, στο κινητό να του βάλει καρδούλες και βγάζει το φίλο του φωτογραφίες. Τι ωραία οικογένεια. Λοιπόν. Εννοείται ότι εγώ ερχόμουν σε δεύτερη μοίρα. Μα τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, τελευταία. Πρώτος ο φίλος, μετά οι γονείς και λέμε και πάμε. Επίσης χρησιμοποιεί τα νύψια του για να δείχνει πατρικό προφίλ. Προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Από κάτι τύπους που έχουν τα νύψια του, στα σκυλάκια του γείτονα, φωτογραφίες, αγκαλιά στα προφίλ τους για να φαίνονται και καλά φιλόζωοι ή πώς το λένε, πατρικοί και στοργικοί. Έτσι ξεγελάστηκα. Είδα στο Facebook που φωτογραφιζόταν συνέχεια με τα νύψια του, με λεζάντες αγάπης από κάτω και είπα τι στοργικός που θα ήταν σαν πατέρας. Δεν έχετε ακούσει που λένε τα παιδιά είναι chick magnets ή τα σκυλιά είναι chick magnets. Chick είναι τα κοτοπουλάκια. Η λέξη chick στα αγγλικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτό που λέμε στα ελληνικά γκόμενα. Λέει είναι οι μαγνήτες γκόμενων τα παιδιά. Αν πας με ένα παιδί στο πάρκο θα έρθουν όλες οι γυναίκες να σου μιλήσουν. Ή αν πας με ένα σκυλί στο πάρκο επίσης. Το παρατήρησα, το κάνουν κι άλλοι. Είναι φαίνεται κόλπο για να ψαρεύουν κάποιες σαν εσένα. Κάποιες σαν εμένα. Κάποιες σαν εσένα, κάποιες σαν εσμένα, κάποιες σαν όλες. Επίκληση στα μητρικά ένστικτα. Κάποιος παρουσιάζεται και καλά με ένα πατρικό ένστικτο, γονικό ένστικτο, με πατρικό φίλτρο. Είναι εκμετάλλευση και των παιδιών. Μα κανείς από την οικογένεια δεν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μήπως όλη η οικογένεια είναι παρόμοια. Όλοι οι δικοί του τον έχουν τόσο ψηλά. Και με όλα αυτά που κάνουν τον πιέζουν να τον παντρέψουν κιόλας. Είναι τέτοιο μοσχάρι να μην τον παντρέψουμε, τέτοιο μοσχοθρεμένο αγόρι. Πώς θα παντρευτεί που έκαναν ένα γιο να αγαπάει μόνο το φίλο του. Δεν πρόλαβα να τα γράψω όλα την προηγούμενη φορά, αλλά είχε τόση έπαρση για το φίλο του που ήθελε συνέχεια να ακούει κοπλιμέντα γι' αυτό. Σε παρακαλώ. Κάθε φορά που βγαίναμε και οδηγούσε, θεωρούσε υποχρέωσή μου να απασχολώ τον φίλο του μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Όχι, δεν το διαβάζω αυτό. Και γενικότερα παντού σε μαγαζιά, έξω διακριτικά στην παραλία, στο σπίτι. Τι, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Με ρώτησε αν θα μπορούσα να αντέξω όλο το βράδυ να απασχολήσω με κάποιο τρόπο το φιλαράκι του και αυτός να κοιμάται. Ουδέν σχόλιο. Και για σένα που το άντεξες ουδέν σχόλιο. Όλη την ώρα καθώς οδηγεί εσύ να απασχολείς με κάποιο τρόπο το φίλο του και έξω στα εστιατόρια και στις παραλίες και στο σπίτι και να κοιμάται όλο το βράδυ και εσύ να απασχολείς το φίλο του. Τι να πω. Ενώ κάθε φορά που λέω τα είχα ακούσει όλα, έχω κι άλλα να ακούσω. Έχεις δίκιο που είπες, Θέκλα μου, ότι στους Νάρκισσους αρέσει ο αυτοερωτισμός. Σε κάποια προσωπική μας στιγμή λοιπόν μου λέει ότι δεν το απολαμβάνει με τον τρόπο μου, μου έδινε οδηγίες τι θέλει και ότι μόνος του ξέρει και το κάνει καλύτερα. Πώς αυτός ο άνθρωπος να δημιουργήσει δικιά του οικογένεια? Θέλει πολλή δουλειά για να αλλάξει. Πού να ξέρει τέτοιες λεπτομέρειες η άμυρη η μάνα του και όλος ο κύκλος του που το θαυμάζουν? Δεν άγγει να ξέρω. Συγγνώμη, αν ήμουν η μάνα του και είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που ξέρει η μάνα του, θα τον είχα διώξει έξω από το σπίτι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν θα το δεχόμουν να σαραντάρει στο σπίτι, τέλος πάντων. Ιστερόγραφο. Στην φίλη της 40χρονη που είχε στείλει ότι είναι απογοητευμένη από τους άντρες, να της πω ότι στην Ελλάδα μόνο υπάρχουν γύρω στα 5 εκατομμύρια άντρες. Στατιστικά να το πάρεις, κάποια στιγμή θα γνωρίσεις αυτό που ψάχνεις. Μην απελπίζεστε, τα λέω και για μένα αυτά, γιατί βλέπετε δεν πέφτω και στις καλύτερες περιπτώσεις. Στις χειρότερες των χειροτέρων πέφτεις κι εσύ. Λοιπόν. Υπάρχει ένας όρος που λέγεται ναρκισσιστική οικογένεια, ο οποίος σημαίνει ότι τα περισσότερα μέλη της οικογένειας αυτής, αν όχι όλα, έχουν στοιχεία ναρκισσισμού. Είναι νάρκισση. Ίσως αυτό να συμβαίνει και στην οικογένεια του ανθρώπου αυτού. Η μάνα του έχει μια συμπεριφορά που φαίνεται σαν να είναι συνεξαρτώμενη, με την έννοια ότι τους υπηρετεί όλους. Από την άλλη όμως, έχουμε πει και σε πρόσφατα βίντεο ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει και στοιχεία ναρκισσισμού και στοιχεία συνεξάρτησης και ότι στην πραγματικότητα η συνεξάρτηση από τον ναρκισσισμό δεν διαφέρουν και πολύ, με την έννοια ότι είναι και οι δύο δυσλειτουργικοί τρόποι σύνδεσης ή μάλλον δυσλειτουργίες που δεν επιτρέπουν την υγιή ανθρώπινη σύνδεση και επαφή. Γελάμε, όντως είναι γελία αυτά και είναι γελία και είναι και χαζά και είναι και αφύσικα. Είναι αφύσικο να ζητάς από μια ερωτική σύντροφο να σε περιποιείται σαν να και έχεις πάει στο μασαζίδικο και έχεις πληρώσει ούτως ώστε η κοπέλα να ασχοληθεί μαζί σου, είσαι εξεργάτρια. Είναι αφύσικο. Και είναι αφύσικο και για μια κοπέλα να το δέχεται. Θέλω να πάρω εδώ την ευκαιρία να πω σε όλους, άνδρες και γυναίκες, εάν βρίσκεστε κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής πράξης με ένα πρόσωπο με το οποίο έχετε ερωτική σχέση ή δεν έχετε ερωτική σχέση, είναι η πρώτη φορά, είναι η πολλωστή φορά που έχετε ερωτική επαφή και γίνεται κάτι που δεν σας αρέσει, δικαιούστε να σταματήσετε εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή την ερωτική πράξη και να φύγετε. Δεν μας υποχρεώνει κανένας να ικανοποιήσουμε κανενός τα τερτύπια. Και δεν υποχρεούμαστε, εφόσον έχουμε ξεκινήσει μια ερωτική πράξη, να την ολοκληρώσουμε. Εάν σε οποιαδήποτε φάση μιας ερωτικής επαφής νιώσουμε ότι δεχόμαστε κακοποίηση οποιοδήποτε είδους, νιώσουμε ότι δεχόμαστε ξεφτελισμό οποιοδήποτε είδους, δικαιούμαστε να διακόψουμε την πράξη αυτή άμεσα. Δικαιούμαστε να πούμε λυπάμαι, αλλά δεν μου αρέσει πλέον. Λυπάμαι, αλλά θα το σταματήσω. Μία υποσημείωση εδώ, αν το πρόσωπο με το οποίο βρισκόμαστε μας φαίνεται ότι ένα πρόσωπο που μπορεί να έχει ανεξέλεγκτη συμπεριφορά και κυρίως βίαιη συμπεριφορά, το κάνουμε με πολύ τρόπο. Δηλαδή μετρούμε και ζυγίζουμε τα υπέρ και τα κατά για το πότε θα γίνει η απόσυρση. έχουμε σε κάθε περίπτωση, και παντρεμένοι να είμαστε με έναν άνθρωπο και σε μακροχρόνια σχέση να είμαστε με έναν άνθρωπο και σε συγκατοίκηση να είμαστε σε έναν άνθρωπο, έχουμε και διατηρούμε το ανθρώπινο δικαίωμα και την ελευθερία να διακόψουμε την ερωτική πράξη εάν νιώσουμε ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε. Δικαιούμαστε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παραμείνουμε μέχρι να τελειώσει μια ερωτική πράξη που δεν μας ικανοποιεί και δεν μας εκφράζει και νιώθουμε ότι δεν μας τιμάει. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια, τα δικά του όρια, τα οποία καλά είναι να τα γνωρίζει και καλά είναι να τα θέτει σε μια ερωτική επαφή. Τώρα, για τους γονείς των Νάρκισσων. Για να μεγαλώσεις ένα παιδί ανορίωτο, γιατί οι Νάρκισσοι είναι ανορίωτοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι που πιστεύουν και θεωρούν ότι δικαιούνται τα πάντα. Είτε είναι μεγαλοπρεπείς Νάρκισσοι οι οποίοι το διατρανώνουν και το λένε παντού ότι εγώ είμαι πολύ σπουδαίος και εγώ και ο φίλος μου και οι φίλοι μου και δεν ξέρω τι άλλο, είτε είναι ευάλωτοι Νάρκισσοι, κρυφοί ναρκισσιστές, οι οποίοι μπορεί να είναι κλαμμένοι συνεχώς και να λένε ότι εγώ είμαι πολύ ταλαιπωρημένος, είμαι πολύ ταλαιπωρημένη, είμαι αδικημένος μια ζωή κλπ. Σε όποια κατηγορία Νάρκισσου και να ανήκω, στους φανερούς ή στους αφανούς, στους κρυφούς, στους κεκαλυμμένους ή στους μεγαλομανείς, στους κακοήθης ή μη, έχουν την αίσθηση ότι δικαιούνται να παίρνουν ό,τι θέλουν και δεν σέβονται σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα, τις επιθυμίες και τη βούληση των άλλων ανθρώπων. Για να μεγαλώσεις ένα τέτοιο ανορίωτο πλάσμα, σημαίνει ότι ως γονιός απέτυχες να του βάλεις όρια μεγαλώνοντας αυτό το παιδί. Δεν μπόρεσες να του μάθεις το όχι. Δεν μπόρεσες να το περιορίσεις. Το παιδί αυτό σε έκανε ό,τι ήθελε. Σε έκανε ό,τι ήθελε γιατί εσύ ήσουν πολύ απασχολημένος ή πολύ απασχολημένη με τον εαυτό σου και παραμιλούσες το παιδί. Οπότε του δίνες χρήματα, του δίνες ελευθερίες, του δίνες πράγματα τα οποία αν ήσουν στόχοπροσιλωμένος στον ρόλο σου ως γονιός δεν θα το κάνες. Αυτό το παιδί έχει μεγαλώσει με όλη αυτή την αίσθηση κυριότητας, επειδή εσύ είσαι ένα πρόσωπο που είσαι επίσης ένας κρυφός νάρκισσος που νιώθεις μια ζωή ότι είσαι αδικημένος και θέλεις το παιδί σου να μην αδικηθεί ποτέ, οπότε τρέχεις πάντοτε να διασώζεις εκείνο το παιδί, να μιλάς άσχημα στους καθηγητές του, στους δάσκαλους του, στον οποιοδήποτε προσπαθεί να το οριοθετήσει και να το βγάζεις πανταλάδι επειδή νιώθεις ότι έτσι ίσως θα δικαιωθείς εσύ διαμέσου του παιδιού σου προβάλλοντας τα δικά σου αποθυμένα και ανεκπλήρωτα στο παιδί σου. Ό,τι και αν ισχύει, ο γονιός, ο οποίος μεγαλώνει έναν Νάρκισσο και τον καμαρώνει κιόλας, φέρει τεράστια ευθύνη για το πώς εξελίσσεται το παιδί του. Εδώ θέλω να κάνω μια άλλη σοβαρή παρένθεση και να πω ότι τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά ως χαρακτηριστικά προσωπικότητας πολύ συχνά είναι κληρονομικά. Δηλαδή μπορεί ένας γονιός να φέρει στον κόσμο ένα παιδί το οποίο να μην του μοιάζει καθόλου σαν χαρακτήρας και σαν προσωπικότητα, ένα παιδί το οποίο να έχει ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ ο γονιός να μην έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Έχουμε κάνει και σχετικό βίντεο με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου για το ότι η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά τα οποία βρίσκονται στην προεφηβεία, στην εφηβεία και στη μετεφηβεία και παρουσιάζουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά που να παραπέμπουν σε κάποιες άλλες διαταραχές προσωπικότητας του β' πλέγματος, εάν γίνει έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να ανατραπεί η εξέλιξη των ανθρώπων αυτών σε full-blown narcissists, σε ναρκισσιστές οι οποίοι να είναι, σε νάρκισσους οι οποίοι να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά στο full. Έχω δει τέτοιες περιπτώσεις παιδιών στην εφηβεία, τα οποία μετά από εντατική ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο που να είναι εκπαιδευμένος πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αν κάποιοι γονείς θέλετε πληροφορίες για αυτόν τον ψυχολόγο, στείλτε μου email στο theklapetridou@yahoo.gr να σας στείλω τα στοιχεία του ψυχολόγου αυτού. Έχω δει να ανατρέπεται η γενετική προδιάθεση. Δεν έχω δει αυτά τα παιδιά να γίνονται οι πιο ενσυναισθητικοί άνθρωποι στον κόσμο, αλλά με έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί ένα παιδί να μεγαλώσει ισορροπημένα και να καταπολεμήσει τα ναρκισσιστικά του στοιχεία και να αναπτύξει τα συναισθητικά του στοιχεία. Ως γονείς έχουμε ευθύνη να διορθώνουμε τις συμπεριφορές των παιδιών μας, να βάζουμε όρια στα παιδιά μας όταν δεικνύουν μεγαλομανία, εγωκεντρισμό που είναι δυσανάλογα με την ηλικία τους και όταν δείχνουν έλλειψη συναίσθησης και κακία. Εάν δεν είμαστε σίγουροι για το πώς λειτουργούν τα παιδιά μας και αν χρειάζονται κάποια βοήθεια, πάντοτε είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να ανατρέχουμε σε ψυχολόγο. Εγώ θεωρώ ότι κάθε οικογένεια χρειάζεται να έχει το ψυχολόγο της, τον οικογενειακό της ψυχολόγο, όπως κάθε οικογένεια πρέπει να έχει και τον οικογενειακό της γιατρό, έτσι πρέπει να έχει και τον οικογενειακό της ψυχολόγο. Ανατρέχουμε στο ψυχολόγο μας, στο ψυχολόγο της οικογένειάς μας που να γνωρίζει το οικογενειακό μας ιστορικό και παίρνουμε συμβουλές και γνώμες για το αν όντως το παιδί μας έχει κάποιο πρόβλημα ή όχι, αν πρέπει να πάει σε κάποιον ειδικό παιδοψυχολόγο για διάγνωση και θεραπεία και γενικώς προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι να είμαστε όσο το δυνατόν πιο καλλιεργημένοι και πνευματικοί άνθρωποι και να είμαστε πιο υγιείς εκδοχή του εαυτού μας, αλλά να φέρουμε και παιδιά στον κόσμο που να τα βοηθήσουμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε, γιατί υπάρχει και ο γενετικός παράγοντας όπως είπαμε προηγουμένως, να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Και αυτό το βίντεο όπως και το προηγούμενο μας έδωσε την ευκαιρία έτσι να δούμε με λεπτομέρειες πώς μπορεί να λειτουργεί ένας νάρκισσος σε μια ερωτική σχέση, στην απόπειρα ερωτικής σχέσης, τον αυτοερωτισμό του νάρκισσου, τον εγωκεντρισμό του και λίγο τα στοιχεία που βοήθησαν προφανώς το να είναι έτσι. Χρειάζεται να το πω, θα το ξαναπώ, μακριά από τέτοιους ανθρώπους, μακριά από τέτοιες καταστάσεις, μακριά από τέτοια τρελόσογα, μακριά από ναρκισσιστικά σόγια, μακριά, μακριά.